centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Χατσιμενίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Ανατολή. Και κάνει εντύπωση ότι βγάλατε και εσείς ανακοίνωση για αυτά που λέει ο κύριος Λαγκιώτης. Θυμίζω, ο κύριος Λαγκιώτης διατέλεσε και πρόεδρος του ΣΕΓ. Διαφωνείτε μαζί του, αλλά βεβαίως αυτά είναι και τα ωραία της δημοκρατίας, φυσικά. Ναι, κοιτάξτε, ο κάθε ένας είναι ελεύθερος να εκφράζει την άποψή του. Ναι. Η απάντηση στην ουσία δεν έρχεται στον κύριο Λαγκιώτη, γιατί ο κύριος Λαγκιώτης έχει μια προσωπική άποψη και καλά ναι. κάνει και την εκφράζει, και έτσι η δημοκρατία και έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι. Ναι, το τέτοιο. Απλά υπενήθηκε ότι είναι επειδή ήταν πρώην πρόεδρος, είναι και προτάσεις του ΣΕΓ, οπότε γι' αυτό βγήκε αυτή η ανακοίνωση. Και βγήκε ως διευκρινιστική, δηλαδή ότι δεν είναι προτάσεις του ΣΕΓ, επειδή είναι πρώην πρόεδρος του ΣΕΓ, να μην φανεί ότι το τι κάνουμε μετά την αγούνα στην Καστοριά. Ότι υπάρχει και αυτή η εποχή. Δεν είναι θέση του ΣΕΓ, αυτό θέλουμε να πούμε, ότι δεν είναι η θέση του ΣΕΓ. Η θέση του ΣΕΓ ποια είναι λοιπόν, κύριε Χατσιμιονίδη? Δεν υπάρχει θέση του ΣΕΓ, δεν υπάρχει καταρχάς μεταγουνοποιητική εποχή. Δεν θεωρείτε καν ότι αυτή τη λέξη πρέπει να τη λέμε στην Καστοριά? Δεν υπάρχει, γιατί δεν μας έθεσε κάποιος ότι θα κλείσει η γούνα. Η μεταλιγνητική εποχή, γιατί από εκεί ξεκινάει όλο, ακριβώς, όλο το θέμα, είναι γιατί το κράτος αποφάσισε ότι θα κλείσει τις λιγνητικές μονάδες. Και θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη περίοδος από εκεί και μετά. Αν, όπως είπε και πολύ σωστά και ο κύριος Αλκυβιάδης, αν κάποιος μας έλεγε ότι θα πρέπει να κλείσει η γούνα, τότε μπορούμε να μιλάμε για μεταγουνοποιητική εποχή. Ίσως ήταν... Άρα γιατί πιστεύετε το έκανε ο κύριος Λαγκιώτης? Η έκφραση δεν νομίζω ότι... Γιατί γνωρίζουμε όλοι και ο κύριος Λαγκιώτης είναι... Εγώ δεν θέλω να τον ερμηνεύσω, γιατί έβγαλε και ένα δεύτερο κείμενο, αλλά φαντάζομαι ότι το λέει κυρίως από την ανησυχία το αν έρθει ποτέ μια τέτοια στιγμή, αν είμαστε έτοιμοι για κάτι μετά στην Καστοριά. Ή αν... Νομίζω ότι είναι εύλογα τα ερωτήματα που θέλει και ο κύριος Λαγκιώτης, γιατί ζούμε μια δύσκολη στιγμή. Δηλαδή, ας μην πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων και τα ερωτήματα, τους προβληματισμούς του κύριου Λαγκιώτη από την άλλη. Όχι, νομίζω, έτσι. Μα προς Θεού, ίσα ίσα έχουν έδαφος. Απλά θεωρώ ότι είναι η στιγμή, το timing. Όρος είναι τόσο και όρος, πολύ. Όχι, και το timing, ναι, το timing είναι πολύ δύσκολο, γιατί προφανώς ο κ. Λαγκιώτης ξέρει ότι σε μια εποχή που είναι κλειστά τα γουναράδικα σήμερα, ας πούμε. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολη για τη γουνοποία. Έχει τις ανησυχίες του σωστά, όπως τις έχουμε και όλοι. Και ο άνθρωπος λέει το φυσιολογικό, ότι θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να κοιτάμε και καπαλού. Αυτά δεν είναι κακά, προφανώς, έτσι. Ναι. Αλλά δεν είναι όρος. Μεταγουνοποιητική είναι λάθος, γιατί συνδέεται με το μεταλιγνητική και μεταφράζεται ότι έρχεται το τέλος της γούνας. Δεν έρχεται το τέλος της γούνας. Εμείς αυτό έχουμε ένσταση, ότι δεν ήρθε το τέλος της γούνας και περνάμε δύσκολα και τίποτα άλλο. Και δεν έχουμε ένσταση τόσο με τις απόψεις του κ. Λαγκιώτη, όσο με το ότι υπονοήθηκε ότι είναι προτάσεις του ΣΕΓ. Όχι, ο ΣΕΓ δεν έχει τέτοιες προτάσεις. Υπάρχει η άποψη ότι όταν χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους, δίνουμε ελκελαβή, δίνουμε επιχειρήματα σε αυτούς που είναι εναντίον του κλάδου της γούνας και ζητάνε την κατάργησή της. Αυτό ακριβώς. Έχουμε δει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταργείται η εκτροφή γουνοφόρων ζώων, γιατί η γουνοποία εντάσσει και την εκτροφή γουνοφόρων ζώων. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να δώσουμε καμία λαβή σε κανένα να πει ότι πρέπει να σταματήσει η γουνοποία. Mm-hmm. Γι' αυτό βγήκαν οι ανακοινώσεις πολύ δυνατές και από τους δύο συνδέσμους, ότι η γουνοποία είναι εδώ, θα παραμείνει ζωντανή και είναι, για εμάς είναι και ο πιο δυνατός κλάδος της Δυτικής Μακεδονίας και θα πρέπει να στηριχτεί σε μια λέλαπα που λέγεται σήμερα κορονοϊός. Γιατί το δικό μας το επάγγελμα, προφανώς όλοι πλήττονται σήμερα, αλλά το δικό μας το επάγγελμα έχει να κάνει με το εξωτερικό. Σκεφτείτε ότι τα αεροπλάνα δεν πετάνε, σκεφτείτε ότι δεν θα πετάνε, υπάρχει τουριστική περίοδος, και η τουριστική περίοδος δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, είναι και τα γουναλάκια στις τουριστικές περιοχές. Δεν θα δημιουργηθεί τζίρος,
Όλα αυτά είναι ανησυχητικά. Όπως επίσης δεν θα μπορούμε να στείλουμε ακόμη και αν υπάρχουν παραγγελίες χοντρικής. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Είναι ένα προϊόν καθαρά εξαγώγημο και πλήττεται περισσότερο από τα προϊόντα που είναι εντός Ελλάδας και τις δραστηριότητες που γίνονται εντός Ελλάδος. Μάλιστα. Με τον κύριο Λαγκιώτη έχετε συνομιλήσει μετά από όλα αυτά, τις δικές σας ανακοινώσεις, τις ανακοινώσεις του κύριου Λαγκιώτη, δύο φορές που μια φορά που επανήλθε μετά το πρώτο άρθρο ο κύριος Λαγκιώτης? Ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος. Ο ίδιος δεν θέλει αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, γιατί το καλέσαμε να είναι στην εκπομπή μας. Να δώσει μια συνέχεια. Βασικά δεν έπρεπε να υπάρχει λόγος και αφορμή να μιλάμε για μεταγνωπητική εποχή και σωστά και ο ίδιος δεν θέλει να τοποθετηθεί. Και βλέπουμε ότι ταυτίζονται και οι απόψεις του ΣΕΓ και του Προφήτη Ηλία σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Να το τονίσουμε. Εντάξει, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Εντάξει, αυτό είναι βέβαιο. Εγώ στην ανακοίνωση του ΣΕΓ νομίζω ότι γράφουμε ότι πρέπει η επόμενη μέρα να μας δει ενωμένους. Ναι. Γιατί αυτό που θα περάσει ο κλάδος είναι τόσο δυσβάσταχτο που δεν νομίζω ότι αντέχει να είμαστε χωρισμένοι σε δύο ή σε τρία ή σε τέσσερα στρατόπεδα. Όλοι μαζί θα πρέπει να σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα. Τώρα είναι ουσιαστικό το πρόβλημα. Έχει πια επέλθει μεγάλη καταστροφή. Δεν μπορούμε να μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια και να λέμε εμείς είμαστε από αυτό το στρατόπεδο και εσείς από το άλλο. Ναι. Πρέπει όλοι μαζί να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα. Υπάρχει. Εξάλλου, κόσμος περιμένει, έχετε δίκιο κύριε Χατζημανίδη, κόσμος περιμένει τώρα να δουλέψει. Σήμερα εντάξει, λέμε το απόγευμα να ακούσουμε το Χαρδαλιά, λέμε να μας αφήσει ελεύθερος κτλ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Άντε και μας αφήνει το απόγευμα. Τι κάνουμε αύριο? Το θέμα είναι πώς ξαναμπαίνει ο κόσμος στα γουναράδικα, πώς θα ξαναδουλέψουμε. Πώς θα δουλέψουν ξανά όλες τις επιχειρήσεις της Καστοριάς. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να μας αφήσουν να πάμε μια βόλτα για άθληση να πατήσουμε ένα Β6. Εντάξει, καλά είναι και αυτά, αλλά ρε παιδιά, να δούμε τι κάνουμε και αύριο. Δηλαδή, να ξαναστρώσουμε λίγο τη ζωή μας. Δεν είναι μόνο. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ δύσκολη μετάβαση τη γουνοποιίας και νομίζω ότι ο κύριος Αλκυβιάδης στάθηκε εκεί στο θέμα του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού. Θα ζήσουμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Θα πρέπει ενωμένοι να διεκδικήσουμε πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ο πυλώνας της ανάπτυξης της γουνοποίειας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ο κινητήριος μοχλός της γουνοποίειας. Αν δεν υπάρχουν οι τεχνίτες μας, δεν θα μπορεί να υπάρχουμε ούτε εμείς αύριο μεθαύριο. Και οπότε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία θα πρέπει να μεριμνήσουμε πρώτα για αυτούς. Αυτά είναι τα προβλήματα τη επόμενη μέρα. Μια και έρχονται και ερωτήσεις, και ίσως με αυτό ας ολοκληρώσουμε, κύριε Χατζημανίδη. Πότε, κατά τη γνώμη σας, μπορούμε να ανοίξουμε γουναράδικα? Δηλαδή, πότε πιστεύετε ότι μπορεί να επανέλθει αυτός ο κόσμος και πάλι στην εργασία? Εγώ δεν είμαι ειδικός ούτε. Γιατί ακούμε τώρα, θα ανοίξει το ένα, θα ανοίξει το άλλο, αλλά δεν ακούμε για γουναράδικα, δεν μπορεί να πει η κυβέρνηση για γουναράδικα. Πού πιστεύετε ότι προσδιορίζεται ότι μπορούμε να μας πούν ανοίξτε και πάλι γουναράδικα? Εντάξει, επειδή υπάρχει ένα έντονος συχνοτισμός στα γουναράδικα, δηλαδή δουλεύουν 20, 30, 15, δεν ξέρω ανάλογα. 50, 100 πολύ... όμως. Ναι, 100, ναι, μπορεί να είναι σε ένα πολύ κλειστό περιβάλλον. Άρα νομίζω ότι θα αρχίσουμε λίγο να δούμε. Ωραία, να παρέχει. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Αν και στις πρώτες, στα πρώτα κάτω που έκλεισε το κράτος, δεν μας είχε συμπεριλάβει. Ναι. Σαν μεταποιητικές μονάδες. Ήρθε στη δεύτερη φάση. Ναι, δηλαδή εμείς είμαστε πιο πολύ στους πληττόμενους και όχι στους κατά τον νόμο κλεισμένους. Δηλαδή ίσως να μπορούμε να ανοίξουμε με τον νόμο αφού αρθούν τα πρώτα μέτρα. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί, πώς μπορούμε να το... Αλλά βλέπετε το θέμα ότι είναι πώς θα διαφυλάξουμε την υγεία μας. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα και την υγεία όλων όσων εργάζονται και είναι σε αυτό το κύκλο μας. Δεν είναι το θέμα να μπούμε μέσα στα γουναράδια για να δουλέψουμε. Το θέμα είναι αν αυτοί οι άνθρωποι όμοι γίνεται πάθουν κάτι μετά... Τι θα λέμε στους εαυτούς μας. Τώρα, προέκυψε και συζητάμε όλο αυτό το καιρό για τον κορονοϊό. Προέκυψε και κάτι πάρα πολύ πρόσφατο, κύριε Χατζημανίδη. Αν θέλετε και αν έχετε ενημέρωση λίγο να το συζητήσουμε, δεν ξέρω και πόσο σας απασχολεί αυτό το θέμα. Γιατί φαίνεται ότι βρέθηκαν στην Ολλανδία, το έχετε διαβάσει, δύο. Ναι, το διάβασα. Δύο ζωάκια τα οποία έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Δύο βιζών λοιπόν θετικά στον κορονοϊό,
τα οποία σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες φαίνεται ότι τα κόλλησαν οι άνθρωποι που είχαν και τα φρόντιζαν. Δηλαδή δεν προσβλήθηκαν οι άνθρωποι από τα ζώα. Οι άνθρωποι κόλλησαν στο ζώο. Οι άνθρωποι κόλλησαν τα ζώα. Απίστευτο. Υπάρχει μια μεταδοτικότητα όπως μαθαίνουμε κιόλας. Στις Κομοπόλεις, Γκέρμετ, Τραμπάκελ και Λάμπακερ, αν το λέω σωστά τέλος πάντων. Ναι, ναι, στο Αϊτχόβεν. Τα ονόματα. Υπάρχει μια μεταδοτικότητα προς τα κατοικίδια ζώα ή και άλλα ζώα. Τώρα αυτό δεν το γνωρίζουμε. Είναι επιστημονικό. Δηλαδή το ότι. Σε κατοικίδια μας είχαν πει δεν υπάρχει. Τώρα πώς εμφανίστηκε αυτό το πράγμα. Εντάξει, υπάρχουν σκύλοι οι οποίοι έχουν νοσήσει και το έχουν γράψει κατά καιρούς. Τώρα το βιζόν κατά εξοχήν ναι. είναι ένα ευαίσθητο ζώο. Ναι. Μπορεί όντως να προσβλήθηκε και να έχει κορονοϊό. Ένα τέτοιο πράγμα. Πόσο αλλάζει και τη ζωή μας εδώ στα εκτροφεία μας. Γιατί αυτές τις ανακοινώσεις έκανε το Υπουργείο εκεί, πρέπει να πούμε. Τι είπε το Υπουργείο. Πολλοί εργαζόμενοι, λέει, στο συγκεκριμένο εκτροφείο εμφάνιζαν συμπτώματα του κορονοϊού. Πιστεύουμε επομένως ότι τον μετέδωσαν στα ζώα. Τα υπουργεία εκεί της Ολλανδίας τα λένε. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Και υπάρχουν, λέει, πολλά κρούσματα που δείχνουν ότι τα βιζόν, όπως και είναι οι φίτσες, είναι δεκτικά στον ιό. Αυτό το πράγμα εμείς τώρα. Ναι, εντάξει, πώς το... να πω ότι η αλήθεια μέχρι στιγμή στην Ελλάδα δεν έχει εμφανιστεί κάποιο τέτοιο κρούσμα. Η Ελλάδα έχει διαφορετική κλιματολογική σύνθεση από την Ολλανδία, θεωρώ. Και, δηλαδή, όταν είναι εκτεθειμένα και το έχουμε διαβάσει αυτό ότι ο ήλιος κάνει δουλειά τους ακτίνες, σκοτώνει τον ιό. Θα δούμε. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή που έχουμε. Εδώ και 12-13 μέρες δεν έχουμε κρούσμα. Δόξα τω Θεώ να μην πάνε και στα. Παναγιά μου. Και στα βιζόν. Πάντως, αν έρθει. Πρωτίστως είναι η ανθρώπινη ζωή. Το βιζόν σωστό, είναι... αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό μετά δεν ξέρουμε ποια θα είναι η σύμπορη φορά. Κόλλησε το ζώο. Μετά το ζώο μπορεί να ξανακόλλησε άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ξέρουμε από Ολλανδία ότι ο άνθρωπος κόλλησε στο ζώο. Από εκεί και μετά όμως αυτό το ζώο. Τι να πω. Ναι, εκεί υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία λέει να μην. Τώρα εκεί θα τους περιορίσουν. Θα ζήσουν και αυτή την καραντίνα. Δηλαδή, εκεί η Υπουργός Γεωργίας, η Καρόλα Σούτεν, διέταξε να κλείσει ένας δρόμος που περνά κοντά από τα δύο εκτροφεία και συμβούλευσε τους πολίτες να μην πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων. Ναι, και οι εκτροφείς θα πρέπει να ενημερώσουν αρχές και τα λοιπά για πιθανά προβλήματα που μπορούν να προσέξουν. Νομίζω ότι οι εκτροφείς οι δικοί μας έχουν ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο συνεννόησης στο μεταξύ τους. Οπότε αν για κάποιο λόγο είχε μεταφερθεί ο ιός, θα το είχαμε μάθει. Δηλαδή θα υπήρχαν κάποιες φάρμες που θεωρώ ότι σωστά, ήταν πρόβλημα. Αλλά να πούμε επίσης στην Ολλανδία, να το πω γι' αυτό γιατί είναι σημαντικό στοιχείο, απαγορεύτηκε και η μεταφορά των ζώων και της κοπριάς τους σε άλλες και περιοχές. Της κοπριάς, ναι, και των απορριμμάτων, ναι. Δεν ξέρω εδώ πού εναποθέτουν την κοπριά και τα λοιπά, γιατί κάπου έχουν οικοπροσωρούς, κάθε φάρμα έχει δικούς τους οικοπροσωρούς, τους οποίους τους συλλέγουν και μια φορά το χρόνο νομίζω τους δίνουν για, δεν ξέρω πού πάνε. Να το κοιτάξουμε πάντως και αυτό, γιατί... όλα τα μέτρα προφύλαξης προς τον κορονοϊό είναι καλά, νομίζω. Το ευτυχές είναι ότι βγαίνουμε από αυτή τη διαδικασία. Η πόλη μας, η οποία ήταν από τις πρώτες που είχαμε τα κρούσματα και είχαμε μια ποσοστία μεγαλύτερη, είχαμε κάποια ποσοστία κρούσματα περισσότερα από άλλες περιοχές, βγαίνει δυνατή, βγαίνει πολύ γρήγορα. Ευχόμαστε να έρθουν και οι απογορεύσεις των 8 με 8 έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να βγαίνει έξω για να κάνει τη σωματική του άσκηση, ο καιρός είναι καλός. Έχουμε 12 μέρες χωρίς κρούσμα, δεν κάνω λάθος. Οπότε νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο και εύχομαι να τελειώσει όσο πιο ανώδυνα γίνεται, γιατί δυστυχώς χάσαμε και κάποιους συνανθρώπους μας λόγω του κορονοϊού. Αυτό είναι μια θλιβερή πραγματικότητα και κάποιοι άνθρωποι σήμερα θερμούν τους ανθρώπους τους λόγω αυτού του ιού και, και είναι συμπολίτες μας. Εύχομαι να μην συνεχίσει και νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Κύριε Χατζημανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ναι, να είστε καλά. Καλή σας εβδομάδα. Καλή σας εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.